Η παραλλαγή ομικρών του κορονοϊού έχει προκαλέσει παγκόσμια ανησυχία. Το Ισραήλ είναι η πρώτη χώρα που κλείνει τα σύνορά της σε όλους τους ξένους, ανεξαρτήτως προελεύσεως, καθώς το ένα κράτος μετά το άλλο ανακοινώνουν τα πρώτα κρούσματα της νέας μετάλλαξης. Ο Τάκης Φυρής μας εξηγεί. Σε αυτό το ξενοδοχείο στο αεροδρόμιο Σίπολ του Άμστερνταμ στην Ολλανδία, 61 ταξιδιώτες από την Νότιο Αφρική παραμένουν σε καραντίνα. Υποβλήθηκαν σε τεστ και από το αποτέλεσμα θα κριθεί αν η Ευρώπη και ο κόσμος όλος θα βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με τον Όμικρον, έναν ύπουλο εχθρό υπερμεταδοτικότητας. The samples that were taken during the test from these passengers have been transferred to a different laboratory where they will be sequenced. To find out if we have to deal with a new version of the coronavirus. Η μια χώρα μετά την άλλη κλείνουν τα αεροδρόμια σε πτήσεις από την υποσαχάρια Αφρική. Έχει περάσει όμως ο Όμικρον σχεδόν σε κάθε χώρα της Ευρώπης. Δεν έχουν καταγραφεί θάνατοι. Όμως δεν υπάρχει χρόνος για καθυστέρηση. Η Βρετανία είναι η πρώτη χώρα που ζητά μοριακό τεστ και καραντίνα για όλους τους ταξιδιώτες από το εξωτερικό και αφήνει αναπάντητο το ερώτημα για ένα δυνητικό lockdown μέχρι τα Χριστούγεννα. Το Ισραήλ είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο που κλείνει τα σύνορά του για όλους τους ξένους. עכשיו צריך להדק בגבולות כדי לשמור על מדינת ישראל פתוחה מבפנים. Η Νότια Αφρική, το σημείο 0 για την καταγραφή της παραλλαγής Όμικρον, αισθάνεται απομονωμένη μετά τον αποκλεισμό της από κάθε σχεδόν χώρα του πλανήτη. Δέχεται όμως εύσημα για την ταχύτατη ενημέρωση του κόσμου σχετικά με τα πρώτα καινοφανή κρούσματα, αλλά τα λόγια είναι φτώχεια. Was troubling as all the mutations in the spike protein are. The key is knowing how transmissible and whether it has that ability to outcompete Delta. And that bar is high. Η εξέλιξη των πρώτων κρούσματων στη Βρετανία, τη Γερμανία, την Ιταλία, το Βέλγιο και αλλού δεν δικαιολογεί πανικό, δεν δικαιολογεί και τον εφησυχασμό. It looks potentially quite a lot scarier even than Delta. And don't forget, we thought of Delta. I certainly thought of Delta as peak variant, and probably it couldn't get much worse than that. This looks potentially worse. Είναι δικαιολογημένη η ανησυχία αν τα υπάρχοντα εμβόλια σε μια πρώτη φάση οχυρώνουν το ανοσοποιητικό σύστημα απέναντι στην παραλλαγή Όμικρον. Η αντίληψη που επικρατεί μεταξύ των επιστημόνων είναι ότι ναι, το εμβόλιο κτίζει τείχος προστασίας, ακόμα και αν αποδεικτεί ότι δεν τον καταπολεμά 100%. Η οποιαδήποτε προστασία είναι προτιμότερη από τον μηδενικό εμβολιασμό. You assume something that might be worse than it is, but better that than underestimating. So you don't want people to panic. But you want to know that we're doing everything we can to stay ahead of this. When you have a virus like this, it almost invariably is ultimately going to go essentially all over. Η διασπορά του νέου στελέχους έδειξε περίτρανα δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η ανισότητα σε προσβασιμότητα στα εμβόλια, ειδικά για τον αναπτυσσόμενο κόσμο, κάνει την απειλή πιο γρήγορα παγκόσμια. Δεν θωρακίζει τους ανεπτυγμένους, δεν περιορίζεται σε μια περιοχή του κόσμου. Και δεύτερον, ότι η απειλή αυτή καθιστά τον εμβολιασμό κάτι λιγότερο από πανάκια, κάτι περισσότερο από ασπίδα. Η ανησυχία για την Όμικρον διασπείρεται ταχύτατα. Ο Τάκης Φυρής είναι μαζί μας για όλες τις νεότερες πληροφορίες. Τάκη. Ρίτσα, να ξεκινήσουμε με την είδηση της τελευταίας στιγμής ότι 13 τελικά από τους 61 ταξιδιώτες που τέθηκαν σε καραντίνα στην Ολλανδία έχουν τελικά προσβληθεί από την παραλλαγή Όμικρον του κορονοϊού και θα παραμείνουν σε καραντίνα και υπό παρακολούθηση. Το πρόβλημα τώρα για τις αρχές στην Ολλανδία είναι ότι προσπαθεί να εντοπίσει και να επικοινωνήσει με ακόμα 5.000 άτομα από την Αφρική που μπήκαν στη χώρα πριν από την απαγόρευση των πτήσεων από την Νότια Αφρική και πολύ πριν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ονοματίσει τη νέα παραλλαγή. Την ίδια ώρα, η γειτονική της Δανία ανακοίνωσε τα δύο πρώτα κρούσματα Όμικρον στην επικράτειά της και οι δύο ταξιδιώτες από την Νότια Αφρική. Τους αναζητούν τώρα για να υποβάλουν σε εξετάσεις όλους όσοι ήρθαν σε επαφή μαζί τους. Οι γαλλικές υγειονομικές αρχές πάλι θεωρούν ότι ο Όμικρον έχει περάσει στη χώρα, αλλά ακόμα δεν έχει καταγραφεί. Τώρα, Τάκη, τι δείχνουν οι εξετάσεις όσων νόσησαν από αυτή τη νέα παραλλαγή και βρίσκονται στη χώρα της Νότιας Αφρικής? Τώρα, Ρίτσα, οι πρώτες καταγραφές της συμπεριφοράς του οργανισμού σε ασθενείς στη Νότια Αφρική είναι καθασυχαστικές ως προς την επικινδυνότητα της παραλλαγής. Οι ασθενείς δεν έχουν εισαχθεί σε νοσοκομεία. Αναρρώνουν στο σπίτι τους, πήγαν μόνοι τους σε γιατρό γιατί αισθάνθηκαν μυαλγία και υπερκόπωση. Από τους 30 που ζήτησαν βοήθεια, λιγότεροι από τους μισούς είχαν εμβολιαστεί. Άρα, επιβεβαιώνονται οι επιστήμονες που επιμένουν να καλούν τον κόσμο να εμβολιαστεί το ταχύτερο δυνατό, Ρίτσα. Σε ευχαριστούμε, Τάκη.